Ακούω το επιχείρημα που λέει θέλω ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα θέλω τον κατώτο μισθό στα 1.300 ευρώ. Αυτό είναι αντιφατικό. Δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία έχει τα χαρακτηριστικά μια χώρα όπως η Ελλάδα να λες θα πάω το μισθό στα 1.300 και παράλληλα θα γίνω ανταγωνιστική και θα έχω ανάπτυξη. Κοιτάξτε, δεν γίνεται, μαθηματικά δεν βγαίνει. Δεν γίνεται, αλλά τα μεγέθη στην οικονομία δεν είναι σκαλισμένα στο γρανίτη. Δηλαδή, ο μισθός θα μπορούσε να είναι και παραπάνω εάν η Ελλάδα από το 2009 απελευθέρωνε την αγορά της και έβαζε μπρος την παραγωγική της μηχανή. Αν θέλουμε ένα μεγάλο κράτος, αυτό το κράτος τόσο κοστίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι εγώ θα προσλάβω και άλλους 100.000 υπαλλήλους, αλλά θα καταργήσω τον έμφυα. Δεν θα τον καταργήσεις γιατί θες λεφτά. Κάποιον άλλον φόρο θα επινοήσεις, ο οποίος ήταν εξίσου άδικος. Γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Γιατί πια φορολογείται το μη εισόδημα ουσιαστικά, κουρεύονται οι καταθέσεις. Αυτό γίνεται 2 χρόνια τώρα.